Σήμερα θα συναντήσω έναν από τους πιο υπεύθυνους ανθρώπους αυτού του πλανήτη. Δηλαδή, αν δεν είσαι χειρουργός, είσαι πιλότος. Δηλαδή, πετάς και κουβαλάς 300 άτομα, 400, 500, πάντως κουβαλάς κόσμο. Και ήμασταν μαζί και στο σχολείο. Πού είσαι ρε Άλεξ? Έλα πιλότε. Πιλότε, γιατί έγινες πιλότος? Γιατί από μικρό παιδί που ταξίδευα, καθόμουν στο τζάμι, στο παράθυρο και έβλεπα το φτερό, έβλεπα τον κόσμο και μου άρεσε από μικρό παιδί. Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να γίνει πιλότος? Υπάρχουν πια στην Ελλάδα σχολές πιλότων, είμαι και εγώ καθηγητής σε μια εδώ στην Ελλάδα. Αλλά το καλό είναι ότι μπορεί να το κάνεις και σε 2 χρόνια, αν έχεις όρεξη ή κάποια χρήματα. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας όταν είσαι στο πιλωτήριο, ποια είναι? Γιατί εμείς το μόνο που βλέπουμε στην πτήση είναι το κάθισμα του μπροστινού. Εσύ βλέπεις καλύτερα πράγματα, είναι σαφές. Είναι το ξημέρωμα. Θέλω να μου περιγράψεις μια τυπική σου μέρα με πτήση. Πώς είναι, ρε παιδί μου, η ζωή ενός πιλότου? Ξυπνάς, βάζεις τη στολή σου. Η στολή είναι, παρένθεση, είναι, πώς να το πω, αρέσει τα κορίτσια? Τα μικρά τα κορίτσια, ναι. Τα πιο μεγάλα, εντάξει, νορμάλ. Τα πιο μεγάλα, νορμάλ, ναι. Φοράς τι καπέλο? Καπέλο, ναι, κανονικά φοράνε. Πας στο αεροδρόμιο, συνήθως. Εμφανίζεσαι πιο πριν από τους επιβάτες, εννοείται. Κάνεις το planning, πας στο αεροπλάνο, ετοιμάζεσαι, φεύγεις. Ξενοδοχεία, αυτά. Και όλοι οι πιλότοι φοράνε γυαλιά aviator. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι πιλότοι φοράνε. Γιατί? Γιατί σε κάνει να νιώθεις έτσι πιο aviator. Ισχύει αυτό το παιχνίδι με τις αεροσυνόδους που λένε, ή μπα? Ναι, θα ισχύει γενικά, γιατί όταν περνάς, ειδικά στις μεγάλες πτήσεις, όταν περνάς πολύ καιρό με κάποιους ανθρώπους, μπορεί να γίνει. Να προκύψει. Υπάρχει, ναι. Πας σε ένα μέρος, εσύ πετάς για Ινδία, μου πες τώρα, έτσι. Εκεί θα μείνεις, θα βγεις, θα δεις τη χώρα, την πόλη, ή σε κατευθείαν σε ένα ξενοδοχείο, ξεκουράζεσαι και επιστρέφεις την πτήση? Συνήθως είναι πιο πολύ ξενοδοχείο και δουλειά, αλλά υπάρχουν και διαστήματα που θα μπορούσες να κάνεις μια βόλτα, να δεις. Το πιο ωραίο αεροδρόμιο του κόσμου ποιο είναι? Το πιο ωραίο ήταν στο Χονγκ Κονγκ παλιά, αλλά και στην Ελλάδα έχουμε πολύ ωραία, όπως η Κάλυμνος. Πολύ ωραίο αεροδρόμιο. Περίμενε. Θα βάλω τώρα εδώ, θα βάλω στο μοντάζ φωτογραφία αεροδρομίου Καλύμνου και αεροδρομίου Χονγκ Κονγκ. Το πιο ωραίο μέρος στην Ελλάδα, εσύ που τα έχεις δει όλα από ψηλά, ποιο είναι? Κάτι που το είδες από ψηλά και λες, εντάξει, δεν παίζει να υπάρχει αυτό. Ξημέρωμα εκεί στο Αιγαίο που πήγαινα πιο πολύ, η Σάμος με τα βουνά της. Πολύ ωραία. Δεν πιστεύω να χαζεύεις να βλέπεις αυτά και να μην κοιτάς το πιλωτήριο. Όχι, όχι, εντάξει, υπάρχει και ο συγκυβέρνητης. Πιο δύσκολη είναι η προσγείωση ή η απογείωση? Η απογείωση απλά είναι πιο σημαντική, γιατί αν τύχει κάποιο πρόβλημα πρέπει να ξέρεις αν θα μείνεις στο έδαφος, αν θα σηκωθείς αναγκαστικά να το λύσεις στον αέρα. Παίζει να φτάσεις στο τέλος του διαδρόμου και να μην προλάβεις? Όχι, όχι, δεν γίνεται αυτό. Ποτέ.